Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής, όπου για την πέμπτη αγωνιστική της ΑΕ Εθνικής Γυναικών και στον ντέρμπι του Νοτίου Ομίλου, η Αγία Παρασκευή ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας. Μαζί μας έχουμε τώρα τον coach της Αγίας Παρασκευής, τον Γιάννη Χαραλαμπίδη. Coach, βρεθήκατε να χάνετε με ένα πέναλτι. Τελικά καταφέρατε να ισοφαρίσετε. Είσαι ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα? Κανονικά θα έπρεπε, γιατί γυρίσαμε ένα παιχνίδι όπου μείναμε πίσω στο σκορ από ένα πέναλτι νωρίς στο πρώτο ημίχρονο χωρίς λόγο. Όμως ήμασταν πολύ καλύτεροι και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είχαμε περισσότερες φάσεις από τον αντίπαλο. Δεχτήκαμε το πέναλτι, αλλά μπορέσαμε, είχαμε τα ψυχικά αποθέματα, θέλαμε τα κορίτσια πάρα πολύ να ξαναπούμε στο παιχνίδι και πήγαμε με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Γιάννη, υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία για τη φάση του πέναλτι? Εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Δεν έχω να πω τίποτα. Σε βλέπω στεναχωρημένο. Στεναχωρημένος μόνο επειδή αξίζανε, κάνανε μεγάλη προσπάθεια, η ομάδα μου έκανε μεγάλη προσπάθεια και δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο, μια και παίξαμε τη Γλυφάδα, μια ομάδα η οποία είναι στο χώρο πάρα πολλά χρόνια σε πρωταγωνιστή και εμείς μπορέσαμε και παίξαμε σαν ίσο προς ίσο. Λοιπόν, είστε στην κορυφή με 11 βαθμούς, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, είστε αίτητοι και σήμερα δεχτήκατε και το πρώτο τέρμα. Ήσασταν εσείς και η Γλυφάδα, οι δύο ομάδες με 0 παθητικό. Δεν γίνεται να μην δεχτείς τέρμα. Κάποια στιγμή θα το δεχτείς. Αλλά η αμυντική μας συμπεριφορά ήταν καταπληκτική. Σχεδόν μπορώ να πω δεν απειληθήκαμε ουσιαστικά σε όλο το παιχνίδι. Ένα πέναλτι έγινε με πλάτη προς το τέρμα. Έτσι όμως μπαίνουν τα γκολ. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Εμείς δεν μένουμε σε αυτό. Εμείς ξεχάσαμε κιόλας στην Γλυφάδα και εμείς τώρα πάμε να παίξουμε ένα εξίσου πάρα πολύ δύσκολο μάτς με τον Εργοτέλη εκτός έδρας. Στην Κρήτη. Υπάρχουν προβλήματα για αυτό το παιχνίδι ή θα είναι όλες οι παίκτριες στη διάθεσή σου? Όχι, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Όλες οι κοπέλες είναι ετοιμοπόλεμες, όλες οι παίκτριες. Και περιμένουμε πώς και πώς να πάμε στην Κρήτη να δώσουμε κι άλλο ένα αγώνα. Ωραία. Είστε στην κορυφή, όπως είπαμε, 11 βαθμούς. Η Γλυφάδα είναι στη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς. Βέβαια, έχει ένα μάτς λιγότερο με τις Αβαντίδες. Και στην τρίτη θέση είναι η Ολυμπιάδα Ημιτού. Πώς βλέπεις? Εγώ δεν κάνω, δεν θέλω να. Ακόμα είναι νωρίς, έχει αρκετά παιχνίδια. Στο τέλος θα δούμε. Εμείς δεν έχουμε αυτό σκοπό. Εμείς κοιτάμε να σωθούμε. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη θέση, αλλά έχει αρκετά παιχνίδια ακόμα. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Είμαστε προσγειωμένοι. Και κοιτάμε τώρα αμέσως το επόμενο παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις και τους φιλάθλους Αγίας Παρασκευής για τη στήριξη? 100%, γιατί βλέπω ανθρώπους πάρα πολλούς πλέον που τον πρώτο χρόνο δυστυχώς δεν έρχεται ο κόσμος να μας παρακολουθήσει. Αλλά έχουμε πείσει ότι είμαστε κάτι το διαφορετικό σαν ομάδα. Και έτσι σήμερα έχω μείνει άναυδος με την παρουσία του κόσμου που πραγματικά σχεδόν γέμισε εξέδρα. Και μπορώ να σας πω ότι έδωσε και την όθηση στα κορίτσια να μπορέσουν να... Έτσι είναι, ο κόσμος βοηθάει, τον θέλουμε δίπλα μας και αρχίζει ο κόσμος Αγίας Παρασκευής και στηρίζει πάρα πολύ την ομάδα. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής, όπου για την πέμπτη αγωνιστική της ΑΕ Εθνικής Γυναικών, στο ντέρμπι του Νοτίου Ομίλου, Αγία Παρασκευή και Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας ανεδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Γλυφάδας, τον Γιώργο Βαΐτσι. Coach, διατηρήσατε, παραμείνατε αίτητοι. Ισοπαλία, πρέπει να είστε ευχαριστημένος σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας. Σίγουρα το μια ισοπαλία σε ντέρμπι δεν είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά έτσι όπως είναι το παιχνίδι που προηγηθήκαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει. Μια ολιγορία στην άμυνά μας. Δυστυχώς έτσι είναι το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε, μένουμε κατά με τα καλά στοιχεία και θα βελτιώσουμε ό,τι χρειάζεται. Παραμένετε αίτητοι και το πρώτο γκολ που δεχτήκατε είναι σήμερα. Και εμείς και η Αγία Παρασκευή δεχτήκαμε το πρώτο γκολ.
Ήταν και οι δύο ομάδες χωρίς γκολ στην άμυνά τους. Αλλά όπως σας προείπα, ότι το λεπτό και τη φάση του γκολ μας στενοχώρησε, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το παιχνίδι και ήταν τελείως διαφορετικά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, coach. Φίλοι και φίλες του Άβολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής, όπου για την πέμπτη αγωνιστική της ΑΕ Εθνικής Γυναικών και στο ντέρμπι του Νοτίου Ομίλου, Αγία Παρασκευή και Αθλητική Ένωση Λιφάδας Οδυσσέας ήρθαν ισόπαλες 1-1. Μαζί μας έχουμε την ποδοσφαιρίστρια της Αγίας Παρασκευής, Νάσια Πέιου. Νάσια, βρεθήκατε πίσω στο σκορ, ισοφαρίσατε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με δύο ομάδες αρκετά ισοδύναμες. Δεν φάνηκε κάποιος να έχει την υπεροχή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω η Αγία Παρασκευή πείσμωσε, ήθελε τους βαθμούς, αξίζαμε τους βαθμούς. Αλλά δυστυχώς η διαιτησία δεν μας έκανε τη χάρη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποια προβλήματα με τη διαιτησία. Υπάρχουν παράπονα δηλαδή. Και έχουμε παράπονα και σε κάποιες φάσεις και σε φάσεις με offside και στο πέναλτι. Έχουμε παράπονα, ναι. Αλλά παρ' όλα αυτά μπάλα είναι και όλοι γνωρίζουμε. Ωραία. Είστε τώρα στην κορυφή με 11 βαθμούς, έτσι είστε αίτητοι, 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε ακόμα στην κορυφή. Είσαι ευχαριστημένη από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου και νομίζω ότι θα συνεχίσει η ανωδική της πορεία. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τον Εργοτέλ εκτός έδρας. Ναι. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Έτσι. Είναι ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, είναι μια αρκετά δύσκολη έδρα. Αλλά και πάλι, η Αγία Παρασκευή θα το παλέψει όπως παλεύει κάθε ματς και κάθε ματς κοιτάμε τον αντίπαλο στα μάτια, δεν χαριζόμαστε σε κανένα και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος που έρχεται και μας βλέπει, διότι η κερκίδα μας κάθε Κυριακή είναι γεμάτη. Είσαι ευχαριστημένη από την παρουσία σου στην ομάδα? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και από τις συμπαικτριές μου και από τον προπονητή μας. Έχουμε δουλέψει. Τον Γιάννη Χαραλαμπίδη, έτσι. Τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπίδη, ναι, είναι μαζί μας. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Αξίζει η Αγία Παρασκευή, γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση. Δεν είμαστε τυχαία σε αυτή τη θέση. Δουλεύουμε ασταμάτητα. Και τι να περιμένουν οι φιλάθλοι της Αγίας Παρασκευής στη συνέχεια του πρωταθλήματος από την ομάδα? Να περιμένουν τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό θα πω. Και νομίζω ότι θα τους δικαιώσει που έρχονται και μας βλέπουν. Και πραγματικά είμαστε μια ομάδα η οποία αξίζει να έχει κόσμο στο γήπεδο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε φιλάθλους. Ακόμα και σε μια δύσκολη περίοδο λόγω της κατάστασης. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής, όπου για την πέμπτη αγωνιστική της ΑΕ Εθνικής Γυναικών και στο ντέρμπι του Νοτίου Ομίλου, Αγία Παρασκευή και Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Το γκολ της Γλυφάδας, η Μαρία Καπνίση. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. 4 γκολ τη φετινή σεζόν με το σημερινό. Δυστυχώς το σημερινό δεν συνδυάστηκε με νίκη. Πήραμε την ισοπαλία, ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς. Θέλαμε την νίκη διακαώς. Δεν έτυχε. Πάμε να πάρουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια για να βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας. Το γκολ την προηγούμενη αγωνιστική, όταν στο γήπεδο του Μοσχάτου, είδα ότι έτρεξες και το αφιέρωσες στη μητέρα σου. Το σημερινό γκολ? Το σημερινό γκολ το αφιέρωσα στην ομάδα μου, το έδειξα κιόλας, έδειξα το σήμα. Σε είδα έτρεξες προς τον προπονητή, στον Γιώργο τον Βαλίτση. Για να του δείξω ότι εδώ είμαστε, προσπαθούμε και θα παλέψουμε όσο μπορούμε. Πώς ήταν το παιχνίδι? Ήταν δύσκολο μάτς, υπήρχε πολύ πάθος, δύναμη, υπήρξαν σκληρά μαρκαρίσματα, το θέλαμε και οι δύο ομάδες. Δυστυχώς δεν το πήρα καμία, μπαίνουμε στην ισοπαλία και πάμε για τα επόμενα. Είστε στη δεύτερη θέση, είστε στη δεύτερη θέση, αλλά έχετε ένα παιχνίδι λιγότερο με τις Αβαντίδες Χαλκίδας. Ναι, υπάρχει και το παιχνίδι με τη Σπάρτη που θα πάρουμε απλά τους βαθμούς, δεν έχουμε κάνει και το ρεπό μας. Θα δείξει πορεία όλα τα μάτς, δεν ξέρεις ποιος είναι φαβορί ή ποιος όχι, είναι κρίσιμο. Θα κερδίζει ο καλύτερος.